Αριστοτρίτη. 13 Ιουνίου 2023 και έχει ετοιμάσει μόνη της θέμα και θα την ακούσουμε. Τι λες, κόρη μου. Εσύ δεν μου είχες πει ότι έχεις καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα που έβαλα στα παιδάκια των Πανελληνίων. Είπα σου ότι ξέρω τι είναι ο νεοφεμινισμός. Ωραία, αυτό, αυτό. Όμως, γιατί μου είπες θα κάνουμε θέμα πάνω στις εξετάσεις για να τις διαβάσω. Δεν τις διαβάσα. Όχι, όχι, άφησε τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι προσωπική υπόθεση. Εντάξει. Θα μιλήσουμε για τα κινήματα του φεμινισμού και θα αναλύσουμε αν αυτό το καινούργιο φαινόμενο του νεοφεμινισμού είναι και αυτό ρεύμα, γενικά είναι ένα ρεύμα μέσα σε ένα κίνημα ή είναι μια πελάρα από μόνη της. Okay. Κατάλαβες το ερώτημα μου? Εγώ κατάλαβα ότι το ερώτημα σου προκύπτει από το θέμα των Πανελληνίων και ότι ναι, μου την έφερες και αντί να μου πεις διάβαστο γιατί θα κάνουμε θέμα στις... Κόρη, είπα σου ότι είναι να κάνουμε για το θέμα τούτο. Όχι, είπες μου διάβαστο που να βρεθούμε οικογενειακώς, είπες μου, να το συζητήσουμε για να κάνουμε debate. Οπότε εγώ είχα το δάμε και καρτέρουν ποτέ να με καλέσει να το κάνουμε debate να θυκευάσω. Όχι, εγώ εννοούσα ότι ένα το κάναμε εδώ. Εντάξει. Και τον debate να το κάνουμε για προσωπικά θέματα. Εντάξει. Ακούς, εγώ είμαι διαθέσιμη να μάθω. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, και εγώ αυτά τα πράγματα τα έμαθα στο διδακτορικό μου. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, πολύπλοκες γενιές που για συζήτηση που το κάνουμε και προβληματισμών. Εντάξει. Και γενικότερα, για να δώσουμε έτσι μια σφαιρική, μια σφαιρική γνώμη. Εντάξει, εγώ είμαι naive scientist αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αφελής επιστήμονας, ακούω και μαθαίνω. Ο φεμινισμός υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει ως ένα πολιτικό-κοινωνικό κίνημα με ηθικές καταβολές φιλοσοφικές. Εστάθηκε επικριτικά απέναντι στο μισογυνισμό και στο δεδομένο της ανδρικής ανωτερότητας και είχε ενός στόχο όταν ξεκίνησε να σταματήσει τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών, τον σεξισμό, αλλά και να πολεμήσει στο να μπορούν οι γυναίκες να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και να έχουν κοινωνικά δικαιώματα και εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες ίσες με τους άντρες. Αυτό ήταν ο πρωταρχικός στόχος, ας το πούμε, του φεμινισμού. Λοιπόν, υπήρχε όμως ένας πρώιμος φεμινισμός, αυτός του Πλάτωνα, ο οποίος έλεγε ότι δεν γίνεται να υπάρχει ιδανική πολιτεία χωρίς η θέση της γυναίκας να μην είναι ισάξια με του άντρα. Μπράβο, και μάλιστα αναφέρεται στο 5ο βιβλίο της Πολιτείας. Μετά, ο όρος φεμινισμός εισάχθηκε από το Φουριέρ το 1772, που ήταν σοσιαλιστής, φιλόσοφος και διανοητής. Γάλλος. Και μαζί με το κίνημα του διαφωτισμού βοήθησαν στο να αναδειχθεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, το κίνημα του διαφωτισμού βοήθησε, να στο πούμε, στο να αναδειχθεί το πρώτο κίνημα του φεμινισμού, το οποίο επηρεάστηκε και από τον αστικό βιομηχανισμό του 19ου αιώνα. Και είχαν ως στόχο την ισότητα των δύο φύλων και να άρει τον αποκλεισμό της γυναίκας από τη δημόσια σφαίρα, να ανοίξει το δρόμο για ιδιοκτησία, για ανώτερη εκπαίδευση και πολιτικά δικαιώματα και τις ψήφους φυσικά. Άρα να πούμε ότι μέχρι τότε οι γυναίκες ήταν πολίτες τελευταίας κατηγορίας. Μάλιστα. Ήταν λίγο πάνω από τους δούλους. Μάλιστα. Μετά την κατάκτηση του δικαιώματος της γυναίκας στο να ψηφίζει, ας το πούμε, στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μετά τις συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο φεμινισμός άρχισε να μεταλλάσσεται και εμφανίζεται η Σιμόν ντε Μποβουάρ, που έγραφε το βιβλίο «Το δεύτερο φύλλο» το 1949, και η οποία συγγραφέας απορρίπτει τη θηλυκότητα και αποδέχεται ότι οι γυναίκες είναι ίδιες με τους άντρες, απορροφώντας έτσι φιλοσοφία της δυτικής σκέψης. Σιμόν ντε Μποβουάρ, Γαλλίδα πάλι. Όταν λες φιλοσοφία της δυτικής σκέψης, εννοείς του καπιταλισμού?
Που ήταν εκείνη την περίοδο, να σου το πούμε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το δεύτερο κύμα. Και νομίζω ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκείνο που συνέβηκε ήταν ότι επειδή οι περισσότεροι άντρες επιστρατεύτηκαν, αναγκαστικά οι γυναίκες κατέλαβαν θέσεις εργασίας που θεωρούνταν ανδροπρεπείς θέσεις εργασίας προηγουμένως και αναγκαστικά προήχθηκαν. Στο corporate ladder, δηλαδή έγινε λόγω του πολέμου του το πράγμα, οπότε μετά τον πόλεμο. Τον πρώτον και μετά τον δεύτερο έγιναν όλα αυτά. Και η Σιμόν Ντε Μποβουάρ θεωρεί το φύλλο κοινωνικά κατασκευασμένο. Α, εντζίνη που το ξεκίνησε. Μάλιστα. Αυτό. Άρα είναι social construction κατά τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ το φύλλο. Μάλιστα, και είναι γνωστή η φράση της «Δεν γεννιόμαστε, αλλά γινόμαστε γυναίκες». Λοιπόν, σε αντίθεση με τον πρώτο κύμα, η Μποβουάρ δεν επικροτεί το ρόλο της γυναίκας ως συζύγου και ως μητέρας στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά το αφισβητεί και θεωρεί ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη. Γιατί δεν το λέει κάποιος στο Βέρτι, το πράγμα των τραγουδιστών, στον Νίκο τον Βέρτι. Πρέπει κάποιος να το πει ότι η Σιμόν Ντε Μποβουάρ το έχει πει από το 1949. Έχει τραγούδι Νοβέρτης. Πάνω μου, εδώ έκαμε Νοβέρτης τελευταίως μία μας συνέντευξη που είπε: «Εγώ τη γυναίκα τη θέλω σαν τη μάνα μου». Η μάνα μου, για να καταλάβετε, λέει: «Κάθε μέρα μου μαγειρεύει 2 ξεχωριστά φαγητά». Τώρα είναι πόσο νέο είναι. Σοβαρά, είπε τέτοια πράγματα. Τώρα 35-40 χρονών, ναι. Θέλω να τον ύβρω, να τον ακούσει. Τον ακούσει να τρέμουν τα κόκκαλα τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ στον τάφο. Ένα λεπτό, Βέρτης. Γυναίκα, μάνα. Πρόσεχε που τα λάδια. Προσπαθώ να κρατήσω την προσωπική μου ζωή προσωπική, αυτό λέει και η λέξη. Δεν μου αρέσει να με συνδυάσουν με μία σχέση, όμως μόνο με τη μουσική μου και φυσικά εσά. Οι δηλώσεις του ωστόσο. Πάω να πιάσω το πακέτο και βάρτω να παίζει. Έρχομαι. Και στη ζωή μου και φυσικά με όλες τις σχέσεις. Έτσι ένας φυσιολογικός άνθρωπος είμαι. Εννοείται ότι η κοπέλα που θα είναι δίπλα μου, η γυναίκα που θα είναι δίπλα μου, πρέπει να την προστατεύσω κι εγώ με κάποιο τρόπο. Μου αρέσει η γυναίκα να είναι γυναίκα, να έχει, δηλαδή μην το πάρετε αρνητικά, δεν είμαι, παιδί μου, δεν θέλω να φανεί σκληρό, αλλά μου αρέσει να έχει κάποια στοιχεία που, ξέρετε, το πρότυπο του κάθε άντρα νομίζω είναι και κάποιο, κατά κάποιο τρόπο και κάποια πράγματα, στοιχεία που έχει η μητέρα του. Δηλαδή, όταν εγώ έχω μεγαλώσει με μια μητέρα που μου μαγειρεύει 2 φαγητά τη μέρα, σηκώνομαι, μου στρώνει το κρεβάτι, πετούσα τα παπούτσια μου και είχε μου τα μάζευε, με μάλωνε. Δηλαδή, θέλουμε η γυναίκα που έχουμε δίπλα μας λίγο να έχει τα στοιχεία της μητέρας μας. Μάλιστα, τα ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, πήγα και πήρα το πακέτο μου και σε άκουσες τον Βέρτη. Ναι, πώς σου φάνηκε ο Βέρτης? Δεν μου άρεσε καθόλου. Τα χτυπώ πραγματικά κυριολεκτικά κουδουνάκια. Να τα χτυπάω. Τι είναι αυτά, φέρε καμιά δεκαπενταριά με αυτά που ακούσαμε. Και επίσης έχω και κλεψίδρα. Σοβαρό, μιλάς τώρα? Θέλεις τι? Όχι, με για το Βέρτη που μιλώ. Έχει χρόνια που την έχω. Τον ακούν οι... κάτι πεθερές, κάτι μανάδες και παίρνουν φόρα. Εγώ τώρα ξέρω ότι όσοι μου έχουν πει άνδρες ότι λατρεύουν τον Βέρτη, ότι είναι undateable. Όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Θέλει μια γυναίκα να του μαγειρεύει 2 φαγιά τη μέρα. Θέλει μια αριστονίκη βασικά, και γιατί 2 φαγιά τη μέρα μου μαγειρεύει. Εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό την μέρα, αγάπη μου. Εντάξει. Μόνο στο τραπέζι. Δεν μαζεύω κάλτσες, δεν μαζεύω βρακιά, δεν μαζεύω παπούτσια και δεν στρώνω κρεβάτια. Μπράβο. Τα πολύ... στρώνουν μόνα τους. Sorry. Μάλιστα. Αλλά μαγειρεύεις μια φαγιά. Τα παιδιά μου ξέρουν να μαγειρεύουν, ξέρουν να σκουπίζουν, να σφουγγαρίζουν, να σιδερώνουν. Σε ποια ηλικία εξηγείς ο Λάζαρος? Από 6 χρονών τον έμαθα να σιδερώνει. Έτσι, για να δει στο σπίτι δεν είχαμε. Έχουμε μια πεθερά η οποία έχει άλλες απόψεις. Και έπρεπε να κάνω τα πάντα για να μην γίνουν τα παιδιά μου σαν το γιον της. Σε κατηγόρησε για child abuse όταν είδαν τον Λάζαρο να σιδερώνει? Δεν με ενδιαφέρει. Κακοποίηση, έβαλε το παιδί να σιδερώσει. Είχα πάρει ειδικό σίδερο, το οποίο ήταν για τα κυβικά του Λάζαρου. Για τα κυβικά του Λάζαρου. Ναι, πήρες μια μικρή πρέσα που δεν θα μπορούσε να καεί κάτι, ναι. Να θυμούμε. Σιδερώνει ακόμα?
Όχι, φέτος δεν κάνει απολύτως τίποτε. Είναι, η τρίτη λυκείου και είναι σεβαστό. Εγώ στην τρίτη λυκείου. Ούτε καν σκουπίδια δεν πετάει. Εγώ που έπλαινα και τα πιέτα στην τρίτη λυκείου. Και εγώ τα έκανα όλα στην τρίτη λυκείου. Και έβαφα και τα παπούτσια. Και εγώ το ίδιο. Και μαγείρευα μερικές φορές. Άλλες εποχές αυτές. Mm. Λοιπόν, πάμε πίσω στο θέμα. Είδες όμως ότι ο Βέρτης και υπήρχε και ένας άλλος εντελώς ανόητος. Α, θα σου βάλω και τον άλλον τον ανόητο. Να πόσα θα αντέξω για σήμερα. Ήταν και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα με όλους τους υπόλοιπους τοξικούς. Ναι, ναι. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τούτος ο άλλος ανόητος είπε ότι γιατί μια γυναίκα να μην φροντίζει τον άνδρα της. Μια γυναίκα μέσα από τη φροντίδα του αντρός της θα νιώθει ολοκλήρωση. Να μην τρέπονται οι γυναίκες. Πες, βάλω γυναίκα. Ολοκλήρωση. Ναι. Μάλιστα. Εγώ για ολοκλήρωση θέλω άλλα πράγματα. Δεν θέλω να μαγειρεύω και να... Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο Βέρτη. Δεν το θεωρώ υποτιμητικό μια γυναίκα που να φροντίσει έναν άντρα. Το θεωρώ πολύ τιμητικό να κάνει και άλλα πράγματα. Τιμητικό. Όμως μια γυναίκα που φροντίζει έναν άντρα είναι μια γυναίκα κομπλεξάριστη. Βέβαια. Που ξέρει ότι μέσα από εκεί πέρα ολοκληρώνεται. Τι λες, μωρέ. Θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσουμε στο παλιό παραδοσιακό μοντέλο που η γυναίκα ήταν στο σπίτι και φρόντιζε τα παιδιά της και την οικογένειά της και η γυναίκα ήταν αυτή που κρατούσε την οικογένεια ενωμένη, την εστία μέσα στο σπίτι. Γιατί έχουν χαλάσει οικογένειες? Ποιος να ξέρει. Γιατί δεν μιλάνε τα παιδιά με τους γονείς? Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Γιατί έχει γίνει η κοινωνία μας έτσι? Γιατί η γυναίκα έχει βγει στην αγορά εργασίας και ταλαιπωρείται? Κόψτε, μας κλέβουν δουλειές οι άτυπες. Θέλανε να πάρουν τη θέση των αντρών. Αυτό ήταν λάθος. Τι λες, ρε! Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά! Το είπανε ότι είναι μια σοκαρισμένος εδώ δίπλα. Για το 2020. Είναι μια παλιακή άποψη, αλλά δεν είναι όλα τα παλιακά πράγματα για πέταμα. Έχεις δίκιο. Και ο Παρθενώνας είναι παλιός. Σπάστο. Δεν θα το πετάξει. Αυτός που τα είπαν αυτά είναι ένας Περικλής Κονδυλάτος. Εγώ επειδή δεν ξέρω τον Περικλή Κονδυλάτο, ξέρω τα κονδυλώματα ότι υπάρχουν. Αν έτυχε να πάθω. Θα το ψάξουμε να δούμε ποιος είναι ο Περικλής Κονδυλάτος. Κανόνισε να μας κάνει κανένα Instagram και αυτός και να κλαίμε για την επόμενη εβδομάδα. Τι Simón de Beauvoir και μαλακίες. Περικλής Κονδυλάτος. Ένα λεπτό. Θεέ μου, τι ακούω, γυναίκα. Σχεδιαστής κοσμημάτων. Τέλος πάντων, αρκετά εκνευριστικά και για σήμερα. Ο Περικλής Κονδυλάτος, ο οποίος είναι σχεδιαστής κοσμημάτων, το πήρε πολλά βήματα πιο κάτω από τον Βέρτιν. Τι, μόνο ο Βέρτιν να λέει την άποψή του, να την πει και αυτός. Σωστό. Τη γυναίκα ολοκληρώνεται μέσω του να προσφέρει. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει να σε βλέπω θυμωμένη, φτιάχνουμε. Έλα, προχωρά. Με θύμωσες με για σήμερα. Τι είναι αυτή, ρε. Τέλος πάντων. Σε ενημερώνω καημένη, για την ελληνική showbiz. Η καημένη Μποβουάρ, τι να θυμίσουν εγώ καλά της. Θα βγει έξω από τον τάφο για να έρθει τρέχοντας. Να πει τι είναι αυτά που λέτε. Έχουμε κάνει τόσους αγώνες γι' αυτά. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος εμφανίστηκαν πολλά κινήματα υπεράσπισης των οικονομικών, ιδιοκτησιακών, εργασιακών δικαιωμάτων της γυναίκας, καθώς και αναγνωρίστηκε η ενδοοικογενειακή βία και η σεξουαλική παρενόχληση. Το τρίτο κύμα ξεκίνησε το 1990 και επηρεάστηκε από το μεταμοντέρνο τρόπο σκέψης. Έχει επιθετική ρητορική, δεν μένει στη δικαιοσύνη, αλλά ασχολείται με την πολυπολιτισμικότητα, την πολλαπλότητα, την αφυσιμία, τι σημαίνει να είσαι φεμινίστρια, την ταυτότητα με βάση την υπηκότητα, το φύλο, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Και ο όρος που έτσι εγκαθιδρύθηκε είναι η διασταύρωση ταυτοτήτων, αλλιώς intersectionality. Λοιπόν, και μέσα από αυτά τα τρία κύματα εμφανίστηκαν ποικίλα φεμινιστικά ρεύματα, όπως ο ριζοσπαστικός φεμινισμός, όπως ο φιλελεύθερος, όπως ο μαρξιστικός και διάφορα άλλα ρεύματα. Βασικά, τα κοινά τους σημεία είναι ότι ολόκληρο το κοινωνικοπολιτικό σύστημα στηρίζεται στην πατριαρχία. Και η κριτική που έχει δεχθεί, έτσι, ιδιαίτερα το ριζοσπαστικό φεμινιστικό ρεύμα, είναι ότι... Το οποίο ανήκει στο μεταφεμινισμό. Του τρίτου κύματος, είναι ότι το προσωπικό είναι πολιτικό
Δηλαδή αυτή είναι η κριτική που του έχει δοθεί, ότι για να λύσουμε το κοινωνικό πρέπει να λυθεί πρώτα το προσωπικό. Και αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει, όπως καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να αλλάξουμε πρώτα τα ιδιωτικά και μετά να πάμε στα δημόσια. Χρειάζεται και τα δύο ταυτόχρονα. Τι προσπαθεί να κάνει το τρίτο, να αλλάξει μόνο τα δημόσια? Όχι, το τρίτο απλά είναι η κριτική που δέχτηκε, γιατί είχε έτσι έντονη επιθετική ρητορική. Βασικά το κάθε κύμα, ανάλογα με την εποχή που ήταν και αφού κερδίθηκε το να ψηφίζουν οι γυναίκες, το να μπορούν να σπουδάζουν οι γυναίκες, γιατί παλαιότερα δεν μπορούσαν να σπουδάζουν οι γυναίκες. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν θέσεις πανεπιστημίου για γυναίκες. Επίσης δεν δέχονταν γυναίκες σε διάφορα επαγγέλματα, ήταν καθαρά ανδροκρατούμενα. Λοιπόν, αφού κερδίθηκαν αυτά, πηγαίνουμε σε άλλες κατακτήσεις. Ας πούμε, στις μέρες μας μπορεί η γυναίκα να μπορεί να γίνεται πιλότος, να μπορεί να γίνεται γιατρός, να μπορεί να γίνεται φυσικός, να μπορεί να γίνεται χημικός κτλ. Πολιτικός, μηχανικός, αρχιτέκτονας, που παγιά δεν ήταν συνηθισμένο να γίνεται. Αλλά η μισθή των γυναικών με τον άντρα δεν είναι. Δεν μπορούν να. Υπάρχει gap. Υπάρχει μισθολογικό, ναι, μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες σε διάφορα επαγγέλματα. Σε διάφορα επαγγέλματα. Επίσης, και επίσης υπάρχει και πρόβλημα με τις προαγωγές και πόσες γυναίκες βρίσκονται στα διοικητικά συμβούλια, στα εμπορικικά συμβούλια, στη Βουλή. Και υπάρχει έντονος σεξισμός όταν μια γυναίκα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου, τέλος πάντων διευθύνοντα σύμβουλου. Υπάρχει έντονος σεξισμός γι' αυτό. Ναι, και παρουσιάζεται μια εικόνα της γυναίκας ότι είναι κακή γυναίκα, μια γυναίκα που είναι αυστηρή προϊσταμένη. Ενώ αν ένας άντρας είναι αυστηρός προϊστάμενος, θα σχολιαστεί θετικά. Κοιτάξτε πόσο καλά κάνει τη δουλειά του, καταφέρνει και έχει τον έλεγχο της εταιρείας. Αν μια γυναίκα είναι αυστηρή, θα την πουν σκύλα, θα την πουν μπίτς, θα την πουν. Ή θα πούν ότι δεν είναι αρκετά θηλυκιά, ότι έχει χάσει την γυναικεία της ταυτότητα κτλ. Εικόνα. Πάντως, εγώ προσωπικά δεν θα νιώθω ολοκληρωμένη να φροντίζω έναν άντρα. Θα νιώθω καταπιεσμένη και θα γέμιζα αυτόν τον αυτόνοσο που γέμισα τότε, λίγεν πλέον. Ανεκδίγητη και οι δύο. Ανεκδίγητη. Το λιγότερο που έχω να πω. Κοίταξε, ο μεν πρώτος, επειδή έτυχε να ξέρω λίγο τη βιογραφία του, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη παιδεία. Αν τραγουδά κάποια συγκεκριμένα τραγούδια συγκεκριμένου στυλ. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο των γυναικοκτονιών και όλων αυτών που συμβαίνουν εναντίον της γυναίκας, να βγαίνουμε δημόσια και όντας δημόσια πρόσωπα πλέον και επηρεάζοντας τους νέους και να λέμε τέτοιες πρέπει δηλώσεις. Πρέπει να κάνει και η τηλεόραση λίγη λογοκρισία ίσως, γιατί η τηλεόραση ασχολείται με ανθιποσελέπρι της χειρής του είδους και βλέπουν, ξέρω εγώ, πόση αναγνωρισιμότητα έχει κάποιος ή πόσους followers έχει στο Instagram για να θεωρηθεί σπουδαίος και δεν βλέπουν την ουσιαστική συνεισφορά του στην καλυτέρευση μιας κοινωνίας. Δηλαδή, ακόμη και αν το παρουσιάζουν για να το κοροϊδέψουν ή για να κάνουν cancel, πάλι όμως περνά το μήνυμα. Δηλαδή, εγώ αν είχα νεαρόν αγόρι, δεν θα ήθελα να ακούσει αυτή τη δήλωση, έστω και μέσα που μια εκπομπή μου την αναπαράγει για να την κριτικάρει. Κατά τη γνώμη μου, φυσικά κάποιος μπορεί να μπει σε εναντίον της ελευθερίας της άποψης. Έχει παιδιά τα οποία στη ηλικία μου σχηματίζεται το μυαλό του και εντυπώνονται κάποια πράγματα μέσα. Εμένα μου έκανε εντύπωση πρόσφατα ο Λάζαρος που συζητούσαμε. Ο Λάζαρος, ξέρει ότι συγκατοικεί με την κοπέλα του. Από πότε, ρε, από τον Σεπτέμβρη, πότε συγκατοικούν? Είχε ένα χρόνο σχεδόν. Mm-hmm. Και μου έλεγε ότι η μάμα στην αρχή, λέει, όταν συγκατοικούσαμε, ήμουν γαϊδούρη. Δεν εμάζευα τα παπούτσια μου, δεν εμάζευα τα ρούχα μου. Έλεγα θα βγάλω τα σκουπίδια, έκανα ώρα να κάνω όπως έκανα την κυσπίτη δηλαδή. Και λέει σιγά σιγά κατάλαβα ότι οφείλω να κάνω τα ίδια που κάνει και η κοπέλα μου. Και ότι δεν είμαι πρίγκιπας. Και δεν είμαι. Εντάξει, ξέρεις ότι ο Λάζαρος έζησε αρκετά χρόνια μόνος του, έζησε και στους γονείς μου κάποια χρόνια πρόσφατα που δούλευε. Οπότε είχε την κακομάθηση από εκεί, από μένα δεν θα γίνει έτσι πράγματα. Εγώ του έλεγα και στην Αγγλία που ήταν μόνος του. Και λέμε, σκέφτηκα όταν ήμουν μόνος μου στην Αγγλία, έκανα τις δουλειές μου. Γιατί τώρα που συγκατοικούμε να θεωρώ ότι να τις κάνει η κοπέλα μου. Η κοπέλα του Λάζαρου φεμινίστρια. Τώρα είναι εξαιρετικού κύματος. Δεν κατάλαβα ποιο κύματος είναι, αλλά και λέει την άποψη της δυνατά. Και η κόρη μου είναι φεμινιστρία.
Ριζοσπαστική θα έλεγα. Αλλά το άλλο, εγώ είχα καταλάβει διαφορετικά τον μεταφεμινισμό. Πώς τον έχεις καταλάβει? Λάθος. Λάθος τον είχα καταλάβει, γιατί δεν τον είχα διαβάσει όπως τον διάβασες εσύ που είσαι ακαδημαϊκό και μπήκες να διαβάσεις ακριβώς τις βασικές εγώ, αρχές. Εγώ κοίτα, να τα θυμηθώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δυσνόητα για μένα και, έχει, και γι' αυτόν έχει δεχτεί και πάρα πολύ κριτική, ιδιαίτερα το τρίτον κύμα. Γιατί είναι πολύ δυσνόητο, ήταν και ακαδημαϊκός ο τρόπος που έτσι διαχειρίζονται των λόγων και δεν μπορεί οποιοδήποτε να το αντιληφθεί αυτό που λένε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε κάποια πράγματα. Πώς κοινωνικοποιούμε τα παιδιά μας, ποιοι μας εκπαιδεύουν, πώς είναι ο εύφυλος καταμερισμός της εργασίας, τι γνώμη έχουμε για τα αγόρια και για τα κορίτσια και γενικότερα αυτό που διδάσκουμε τα παιδιά μας μέσα από την δική μας ζωή. Και μέσα από τα παραδείγματα. Και μέσα από τα παραδείγματά μας. Έναν αγόρι που ζει σε ένα σπίτι το οποίο η μητέρα κάνει τα πάντα και ο πατέρας κάθεται με την εφημερίδα, εκεί έχει φροντίσει αυτή η οικογένεια να του διδάξει τι είναι γυναίκα και τι είναι άντρας. Ό,τι και να του πει το σχολείο. Με ένα στερεοτυπικό τρόπο. Με ένα στερεοτυπικό τρόπο, ακριβώς. Αν η γυναίκα, αν η μητέρα δεν ζητά βοήθεια και δέχεται. Όχι να ζητήσει βοήθεια, δεν απαιτεί να γίνει ισομερής μοιρασμός. Δεν δέχεται, ρε παιδί μου, γιατί πρόσεξε. Όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί, μεγαλώνει η γυναίκα με έναν άλλον τρόπο, ο άντρας με έναν άλλον τρόπο. Εντάξει. Είναι δύσκολο να συμβαδίσουν αυτοί οι δύο τρόποι. Δεν τα καταλαβαίνω εμπειρικά τούτα, γιατί παρόλα τα παράπονα που έχω από την οικογένεια στην οποία μεγάλωσα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ισοτιμία όσον αφορά και ίσως διαμοιρασμός των ευθυνών εντός και εκτός σπιτιού. Οπότε για μας ήταν πολύ φυσιολογικό να βλέπουμε τον πατέρα μας να μαγειρεύει. Και για μένα το ίδιο. Να βάζει τα πιάτα στο πλυντήριο, να πλώνει τα ρούχα, να σιδερώνει τα ρούχα. Οπότε και για μένα και για τον αδερφό μου ήταν το φυσιολογικό ήταν ότι οι δύο γονείς, ας πούμε μπάνιον εμάς, μας έκαναν ο πατέρας μας όταν ήμασταν μωρά. Είχαν μοιρασμένες τις δουλειές. Μπορεί κάποιος να πει ότι ένας έκαναν περισσότερες δουλειές από τον άλλον και είχαν και βοήθεια. Ενώ πέραν της βοήθειας που είχαν τις πληρωμένες εργασίες κυριών που έρχονταν να βοηθήσουν στο σπίτι, τις υπόλοιπες δουλειές τις εμοίραζαν. Και στις διακοπές που δεν είχαμε τις κυρίες κλπ. Και τον αδερφό μου βλέπω τον ότι και τώρα στη δική του την οικογένεια είναι πολύ ενεργά αναμειγμένος. Δηλαδή και στην περιποίηση των παιδιών, και στο να πάνε τα παιδιά στις δραστηριότητες, και στο να ασχοληθεί μαζί τους, να τους διαβάσει παραμύθια των μικρών των παιδιών, να τα βοηθήσει με τον μπάνιο τους κλπ. Ενώ είναι και το κάνει με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Και είναι ένα παράδειγμα που είπα το πολλές φορές, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Είχα γεννήσει την Κυριακή, 2 του Φεβράρι το 2000. 17 μέρες μετά, 19 του Φεβράρι, επήγα Θεσσαλονίκη με το βρέφος, γιατί είχε πρόβλημα η Κυριακή με το θυλασμό, και πήγα να τη δει μια παιδίατρος που ήταν σύμβουλος μητρικού θυλασμού των Παγκοσμίων Οργανισμών Υγείας. Και έμεινα εκείνες τις μέρες στο σπίτι της τότε αραβωνιαστικής του Θεοδόση, της τότε τώρα γυναίκας του. Και ήμουν εγώ και το μωρό, ο Θεοδόσης και η Χριστιανά. Ήμουν εγώ 25 που κάμα την Κυριακή, ο Θεοδόσης και η Χριστιανά ήταν 22. Και σε κάποια φάση, ενώ είμαστε στο διαμέρισμα της Χριστιανάς, γιατί ο Θεοδόσης ήταν Αθήνα, αλλά είχε έρθει για να δει το μωρό, ήταν και η πρώην πεθερά μου εκεί, η οποία μεγάλωσε στη Βόρειο Ήπειρο με άλλη νοοτροπία. Και παρόλο που ήδη απάντα έκαμνε παράπονα η πρώην πεθερά μου ότι φορτώσαν τις πολλές δουλειές, ότι έκαμνε δουλειά και για τα πεθερικά, Λοιπόν, οπότε σε κάποια φάση δούλευε το πλυντήριο, ακούγεται ένα θόρυβο και γεμίζει όλη η κουζίνα της Χριστιανάς νερά. Οπότε ο αδερφός μου έπιασε το σφουγγαρίστρα, τον κουβάνι και άρχισε να μαζεύει τα νερά. Και του λέει η πρώην πεθερά μου, Θεοδόση μου, είμαστε τρεις γυναίκες εδώ, τρεις γυναίκες, τσιλεχώνα. Είμαστε τρεις γυναίκες εδώ, γιατί να μαζέψεις τα νερά. Και όταν λέει ο Θεοδόσης, κοίτα τι μη έχω εγώ. Εγώ έχω τα πιο κατάλληλα χέρια για να μαζέψω τα νερά. Ούτε εσύ που είσαι μισημερίδα, ούτε η κοπέλα μου που είναι επίσης μισημερίδα, ούτε η αδερφή μου μόλις γέννησε.
τούτο είναι κάτι που το διδάχτηκε από το παράδειγμα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι κάτι σωστό. Το οποίο ήρθε κάποιο να του το πει. Σωστό, σωστό. Και επίσης κάτι το οποίο, για το οποίο δίνω credit και στη γυναίκα του αδερφού μου και στην κοπέλα του γιου μου είναι ότι είναι αυστηρές με τους σύντροφους τους. Δηλαδή δεν του λένε σε παρακαλώ μπορείς να το κάνεις αυτό. Του λένε είναι δική σου δουλειά να το κάνεις του. Κόψε τη κελέ σου. Είναι κακές. Είναι όμως βάζουν όρια. Λένε είμαι και εγώ άνθρωπος. Εγώ τη θαυμάζω και την Παναγιώτα τη θαυμάζω και τη Χριστιανά τη θαυμάζω. Εγώ είναι εξαρτώμενη φούλη. Παρακάτω πάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το σημαντικότερο που έχουμε να διδάξουμε στα παιδιά πέραν από το παράδειγμα μας και πρέπει να αναρωτηθούμε πολύ σοβαρά το τι διδάσκουμε με το παράδειγμα μας στα παιδιά μας είναι η φεμινιστική παιδαγωγική. Δηλαδή, το τι λέμε στα σχολεία για το τι είναι γυναίκα, για το τι είναι άντρας και το πώς συμπεριφερόμαστε στα κορίτσια και στα αγόρια της τάξης μας. Και γενικότερα τι στερεότυπα μπορεί να κουβαλάει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος διδάσκει και τα λοιπά. Και να εννοείται να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί πολιτική δράση και να γίνει κοινωνικός μετασχηματισμός. Εδώ θα σας σταματήσω λίγο. Cut, cut, cut και θα γίνει το part 1. Εδώ κλείνει το part 1.